Αρχαία Τρίτη Γυμνασίου. Τρίτη Ενότητα. Αν βέβαια εσύ νομίζει ότι ο τύρανο επειδή έχει περισσότερα από του απλού πολίτε για αυτό και ευχαριστιέται από αυτά περισσότερο, ούτε αυτό, Σιμονίδη, είναι έτσι αλλά όπω ακριβώ όταν οι αθλητέ αναδειχτούν ανώτεροι από του όχι ιδιαίτερα γυμνασμένου πολίτε, αυτό δεν του ικανοποιεί, αλλά όταν, αναδειχτούν, κατώτεροι από του αντιπάλου του, αυτό του στεναχωρεί, έτσι και ο τύρανο. Όταν είναι φανερό ότι έχει περισσότερα από του απλού πολίτε, δεν ευχαριστιέται τότε, αλλά όταν έχει λιγότερα από του άλλου τυράννου, εξαιτία αυτού στεναχωριέται γιατί θεωρεί ότι αυτοί είναι ανταγωνιστέ του στον πλούτο. Ούτε βέβαια ο τύρανο απόκτα κάτι από όσα επιθυμεί γρηγορότερα από τον απλό πολίτη. Γιατί ο απλό πολίτη επιθυμεί σπίτι ή χωράφι ή δούλο του σπιτιού, ενώ ο τύρανο η πόλη ή μεγάλη χώρα ή λιμάνια ή ισχυρέ Ακροπόλει. Αλλά βέβαια θα δει και φτωχού. Όχι τόσου λίγου από του απλού πολίτε, όσο πολλού από του τυρανού. Γιατί ούτε τα πολλά ούτε τα λίγα δεν κρίνονται με βάση το πλήθο, αλλά με βάση τη χρησιμότητά του. Συνεπώ, πολλά είναι αυτά που ξεπερνούν τα αρκετά, ενώ λίγα αυτά που υπολείπονται από τα αρκετά. Για τον τύρανο, τα πολύ περισσότερα είναι λιγότερο αρκετά, για τι αναγκαίε δαπάνε του, παρά για τον απλό πολίτη. Απαντήσει στι ερωτήσει του σχολικού βιβλίου. Πρώτη ερώτηση. Με ποιο κριτήριο μπορεί να θεωρηθεί κανεί πραγματικά πλούσιο, σύμφωνα με το κείμενο. Σύμφωνα με το κείμενο, η ποσότητα και το πλήθο των αγαθών που έχει κανεί στην κατοχή του δεν αποτελούν κριτήριο με το οποίο μπορεί να θεωρηθεί κάποιο πλούσιο. Κριτήριο αποτελεί η δυνατότητα που παρέχουν τα αγαθά να εξυπηρετήσει κάποιο τι ανάγκε του. Δεύτερη ερώτηση. Ποιε δυσκολίε αντιμετωπίζουν οι τύρανοι σύμφωνα με τα λεγόμενα του Ιέρωνα. Σύμφωνα με τον Ιέρονα, οι τύρανοι στεναχωριούνται όταν οι αντίπαλοι του έχουν περισσότερα αγαθά από του ίδιου. Επίση, οι επιθυμίε του καθυστερούν να γίνουν πραγματικότητα καθώ είναι πιο δύσκολε και επικίνδυνε. Τέλο, πολλοί δυσκολεύονται να καλύψουν τι καθημερινέ του ανάγκε, επειδή τα αγαθά που έχουν, αν και είναι πάρα πολλά, δεν επαρκούν. Τρίτη ερώτηση. Συμφωνείτε με τον ισχυρισμό του Ιέρονα. Σύμφωνα με τον Ιέρονα, ο πλούτο και η συνακόλουθη ευχαρίστηση δεν εξαρτώνται από το πλήθο των αγαθών που έχει στην κατοχή του κάποιο, αλλά από τη δυνατότητα που του παρέχουν αυτά να εξυπηρετήσει τι ανάγκε του. Η άποψη αυτή είναι σωστή γιατί μπορεί κάποιο που έχει στη διάθεσή του ή κερδίζει από την εργασία του πολύ περισσότερα σε σχέση με άλλου να μην μπορεί να καλύψει όλε τι ανάγκε του γιατί είναι πολλέ. Αντίθετα, κάποιο με λιγότερα μπορεί να είναι πραγματικά πλούσιο, γιατί αυτά του επαρκούν για να ικανοποιήσει τι καθημερινέ του ανάγκε. Τέταρτη ερώτηση. Με βάση όσα γνωρίζετε από τα μαθήματα τη ιστορία και τη πολιτική και κοινωνική αγωγή, να συζητήσετε την εξέλιξη των όρων τύρανο και τυραννία από την αρχαιότητα μέχρι τη σημερινή εποχή. Η λέξη τύρανο χρησιμοποιήθηκε στην αρχαιότητα για να δηλώσει αυτόν που έπαιρνε την απόλυτη εξουσία σε κάποια πολιτεία. Η λέξη σήμαινε κυρίω τον παράνομο τρόπο με τον οποίο καταλαμβάνονταν η εξουσία παρά τον τρόπο με τον οποίο εξασκούνταν. Σήμερα ο όρο αυτό δηλώνει τον Άρχοντα που καταπιέζει του υπηκόου του, ενώ μεταφορικά αυτόν που συμπεριφέρεται καταπιεστικά στου άλλου. Η λέξη τυραννία δηλώνει το πολίτευμα που άσκησαν όσοι έλαβαν πραξικοπηματικά την εξουσία και κυβέρνησαν απολυταρχικά. Ακόμη ο όρο χρησιμοποιείται για να δηλώσει κάθε τύπου δεσποτική εξουσία. Ωρα να παίξουμε το κουί τη ενότητα. Θα βρει το σύνδεσμο στο πρώτο σχόλιο κάθε βίντεο. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε εγγραφή στο κανάλι και κλικ στο καμπανάκι, ώστε να ενημερώνεσαι κάθε φορά που ανεβάζουμε κάτι νέο. Σε ευχαριστούμε που και σήμερα διάβασες μαζί μας, θα σε περιμένουμε στην επόμενη ενότητα. Έως τότε να θυμάσαι. Μπορούμε να μαθαίνουμε παίζοντας.